Πολύ καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Νικολάου. Δεύτερο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα σε Pink Paper και Hood. Η ομάδα του Στέργιου Πατσάκα έχει κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα quarter finals της καλοκαιρινής Master. Ένα ακόμη χρειάζεται, είτε σήμερα είτε στο τρίτο παιχνίδι αν χρειαστεί. Pink Paper με την πλάτη στον τοίχο. Υπάρχει φαβορί και outsider και είναι η Hood και η Pink Paper αντίστοιχα. Τζάμπολ λοιπόν και πρώτη επίθεση για την Hood με Καραγιανίδη, Ζέγκο, Σαρή, Λάσκα και Χανιώτη στην κοινά φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Σαρής αστοχή, τον Καραΐσκο. Καραΐσκος, Ορφανίδης, Σακής, Κονταρίνης και Κοντομίχος. Κοντάδα του Pink Paper. Βάλα φτάνει στον Κονταρίνη, ωραία στο κοινωνική επίδεση. Καλό ξεκίνημα για τους Κυβεδούχους που έχουν έρθει με οκτάδα απόψε. Δεκάδα στην άλλη πλευρά. Η Hood. Νιώθει πάει σε ένα δύσκολο σωτ εδώ. Υπάρχει φαουλ ο ρέφερι. Διασμός στην άλλη πλευρά. Ο Κονταρίνης όμως είναι σίγουρος αν πήγε για πάσα ή να τελειώσει τη φάση εκεί. Ζέκος, πρώτο καλάθι για τους Χουδιανούς. Η ασίστ από τον Χανιώτη, 2-2 στο πρώτο λεπτό. 69-57 το σκορ του Game 1. Ενώ να πούμε ότι η ομάδα που θα προκριθεί σε αυτό το ζευγάρι θα βρει στο δρόμο της τον νικητή του ζευγαριού, Lionman, Flagman, Bat, αλλιωτάρια έχει κάνει το 1-0. 82-72 πριν από δύο μέρες. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα φετινά καλοκαιρινά play-off, ειδικά στη Master. Χανιώτης, υποπίεση για δύο, κανένα πρόβλημα να συνδεθεί με το καλάθι. Μετά την πρώτη assist που έβγαλε προηγουμένως, να πετύχει και τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι, 2-4. Η οποία τερμάτισε στην πρώτη θέση του τέταρτου ομίλου. Ο Σακής δοκιμάζει για τρεις, αλλά δεν σημαδεύει καλά από το μήκος. Είναι 9-14 δευτερόλεπτα. Ορφανίδης για τρεις. Και φάουλ του Σαρή. Παρέτης, ο οποίος είναι εξαιρετικός σουτέρ. Έδειξε περίτρανα και στο τελευταίο μάτς της φάσης των ομίλων απέναντι στην Πασοκλαχώμα. 5-4 το σκορ. Δεν θα πετύχει όμως το έμεσο τετράποντο. Νιώτης για τον Τζέγκο. Σαρής μέσος για τρεις. Σίγουρα και θα θέλει να τον Σαρκή. Καλά. Κοίτατος Πόνγκαρτ. Βασίλης Σακής ξεχώρισε μάλιστα στο Game 1 της σειράς με 23 πόντους, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 στα 4 τρίποντα μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός και ο Αζάρ ήταν οι δύο μοναδικοί διψήφοι. Και μάλιστα ο Ήλια Αζάρ δεν έχει απόψε. Καραΐσκος. Καραΐνης, πέρασε σε double team, ψάχνει στήριγμα. Καραΐσκος στη γωνία, μεγάλος του. Σε μια επίθεση που έμοιαζε τελειωμένη. Οι Πέγκβερ θα βρουν ξανά τη λύση. Ζέκος. Περίσσε το φάουλ. Και θα πάει και στις βολές ο Θεοδωρής. Τα έχουμε ξαναπεί για το Ζέγκο, μιλάμε για τρομερή περίπτωση παίκτη. Μέσα η πρώτη βολή. 8-5. Ένα φάουλ για κάθε ομάδα στα πρώτα περίπου 2,5 λεπτά. Έχει διακοπή για να δέσει εκεί την κοτσίδα το ο Λάφκας. 2-2 από τον Ζέγκο. 8-6. Σακής.
Χαντόφ από τον Κοντομίχο. Νέο screen, μπάλα στο κόψιμο του Κονταρίνη τώρα. Κονταρίνης με το αριστερό, δεν το βάζει, ο Λάφκα στο rebound. Καραγιαννίδη στο κατέβασμα. Είναι σημαντική απουσία του Κατσούρη απόψε για την Κουτ. Μπασκετάκι αυτή τη στιγμή. Κατευθύνει για τους Pink Paper δείχνει ο ρεφερί. Κις ήδη θέλει να διάβασε την επιλογή. Γιες τώρα την Χουτ, Καραΐσκος. Ωραία πάσα. Εκεί όμως ο Κοντομίχος από κοντά. Μήνες παγιδεύεται, παίρνει φάουλ. Δεύτερο τους γηπεδούχους. Την Paper οι οποίοι βάλλοντας πολύ μεγάλη προσπάθεια τερμάτισαν τελικά στην τέταρτη θέση του πρώτου ομίλου με ρεκόρ 3-4, δίνοντας εκτός τους αμφιδέξιους οι οποίοι πλήρωσαν το μηδενισμό στο μάτς με την Άγκου Ανίλα. Καραΐσκος, αλλά βάζει τον Κονταρίνη, Κοντομίχος για τον Ορφανίδη. Είναι για τρεις, αλλά δεν μπαίνει αυτή τη φορά. Καλανίδης, βάζει γρήγορα το κέντρο. Η λόμπα για τον Καλανιώτη, όχι η ιδανική. Έχω κάνει λάθος τόση ώρα. Τώρα το συνειδητοποίησα. Έχω ερδίσει τον Καραγιαννίδη με τον Θεοδόρου. Μια χαρά. Ζητώ συγγνώμη από τα δύο παιδιά και από τη Χουτ. Αυτό όλα 5 και 20 ακόμη. Το πρώτο δεκάλεπτο. Καραΐσκος. Όχι σε δεύτερο διάδρομο. Δεύτερη ευκαιρία για κύριο Κοντομίχου. Σακής. Ωραία προσπάθεια. Δύσκολα προσπάθεια από τον Καραΐσκο, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ καλά το μάτς. 18-2 επομένως. Πολύ σημαντικές απουσίες για την Χουτ. Δύο ενεργοί της απουσιάζουν απόψε. Όπως ο Θεοδόρης σε τρίποντα 45. Αλλά παίρνει και βγαίνει Σακής, ανενόχλητος, σαν η κράτη καλάθι εκείνο Λάφκας. Τον σταματάμε φάουλ. Πάμε σε βολές. Ευχαριστώ ρε Μαγκής. Τέρμα λέκο του βαλάντου. Από τον Σακίο, Κονταρίνη στο κατάλληλο σημείο. Ανανεώνει την επίθεση. Ορφανίδης. Αίσκος. Το fake screen του Κοντομίχου που βυθίστηκε γρήγορα. Αλλά μου δεν έφτασε ποτέ συγκλίνω. Και μένει στα χέρια του Pink Paper τελικά. Καλό ξεκίνημα πάντως για τους γηπεδούχους. Οι οποίοι προφανώς γνωρίζουν ότι είναι τα outsider, δεν έχουν έρθει όμως σε καμία περίπτωση για να δώσουν την πρόκριση, έτσι απλά στην Χουτ θα πουλήσουν ακριβά το μάρι τους. Αυτό κάνουν σε κάθε τους παιχνίδι. Σακής Σαβρωτή, πά στα πόδια του Σαρή έξυπνα και θα βάλει και το καλάθι. 13-8. Δέγκος οργανώνει. Ανιώτης, Δέγκος κόβει προς το καλάθι και
παίρνει το maximum, θα μπορείς, Ζέκος, 13-10, και μια βολή, πολύ ωραία πάσα του Χανιώτη. Τρία φάουλ για κάθε ομάδα. Μέσο τρίποντο, 3-11. Σακής Ρίσκος θέλει να βγει από τα σκριν. Λαρίνης και φάουλ του Χανιώτη. Τώρα για τις πρώτες αλλαγές του coach Πατσάκα. Σαρίς και Θεοδόρη στον πάγκο. Πετράκος με το 89. Το Μασουράκι το 99 μπήκαν στο παιχνίδι. Καραΐσκος άμεση εκτέλεση. Το rebound του Λάφκα. Το πάσα για τον Πετράκο. Μασουράκης πλώσκεται στην κορυφή, επιλέγει την πλευρά του Χανιώτη. Τότε δευτερόλεπτα ακόμα, Ζέγκος εκτελέσει για 3. Ράουν φυλά τον Κοντομίχο. Σακίς, γρήγορο το transition. Σακίς, μένει στον αέρα, δεν βρίσκει στήριγμα όμως, γιατί οι υπόλοιποι είναι στατικοί εκεί. Ζέγκος, Χανιώτη, goal foul για το foot. Θα περάσει μπροστά αν ο Χανιώτης βάλει και τη βολή. 13 όλα. Γιατί μπορεί να μην ξεκίνησαν όπως μας έχουν συνηθίσει, αλλά σιγά σιγά τα πατήματά τους. Αυτή η βολή, Λάφκας θα κερδίσει την κατοχή, αλλά έχει βγει εκτός από τον Κοντομίχο. Τράκος επαναφέρει. Λάφκας, Ζέγκος, πάρα λίγο το λάθος, κράτησε ο Λάφκας, Χανιώτη στα 7, σουτ μετά από τρίπλα. Πέρασε η εκτέλεση του Χανιώτη. 13-15. Το βάρισμα αλλάζει χέρια, κακό σουτ εδώ του Κοντομίχου. Δεν μπορεί να βρέθηκε ελεύθερος, αλλά δεν σημαίνει καλά. Θα μπει στη θέση του ένας παίκτης ο οποίος σουτάρει σίγουρα καλύτερα στο τρίποντο και το έχει αποδείξει ούκο λίγες φορές. Φέτος είναι ο Γιώργος ο Καμπόσος, εκ των αρχηγών της ομάδας μάλιστα. Χανιώτης, το δεξί αστοχή, Καμπόσος μαζεύει. 100 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο, Ορφανίδης, Σακής, καλή προσποίηση και Καμπόσος αστοχή στην πρώτη του προσπάθεια. Χανιώτη στον εφημβιασμό, η Γκουτ μας και δεύτερη ευκαιρία. Χανιώτη για αυτή τη φορά. Σακής φαίνεται σε όλους, δεν περιμένει την πάσα. Ο Κονταρίνης ξανά στην Γκουτ η κατοχή, ενώ είναι η ώρα του Γιωβάνη να μπει στο παιχνίδι. Δί του Λάφκα. Πετράκος, Μασουράκης, Γιωβάνης, Ζέγκος και Χανιώτης επόμενος για την Φουτ. Σιάιτ πάσα, Γιωβάνης εδώ παίρνει ο Πετράκος. Φιλή από μέσα απόσταση και συνδέεται με το καλάθι 13-17. Οι δύο ομάδες δεν έχουν να δώσουν φάουλ πλέον. Κάτω και ο Μποτσάκος που πέρασε στο μάτς. Ο Κοντομίχος θα βρει δευτούρα. Πέρασε Χανιώτη και Πετράκο. Και μάλιστα η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Μία επίθεση λογικά για κάθε ομάδα. Μασουράκης. Ο Βάνης, ο Χρήσος Ανδρέας,
ανάμεσα στα δύο πρώτα μέτρα. Ζέγκος παίρνει την αλλαγή που θέλει. Να τον Καμπότσο. Επιθετικό φάουλ. Τζάκος. Πρόβλημα στο ρολόι. Μάλλον δεν υπάρχει πρόβλημα στο ρολόι. Δεν είναι να δώσει ο διοικητής του πάλι στην επαναφορά. Οπότε αυτό δεν ξεκίνησε να μετράει. 3,8. Καμπόσος. Ορφανίδης από πολύ μακριά. Τέλος του πρώτου περίοδο. Συν 4 για την ομάδα του Στέργιου Πατσάκα. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Πρώτη επίδεση για τους Pink Paper. Ορφανίδης, Μποτσάκος, Καμπόσος, Κονταρίνης. Και με το 9 ο Ζιζόπουλος για πρώτη φορά στο μάτς. Ζόπουλος απέναντι στον Τζέγκο, το πόδιο Χανιώτης. Πολύ ωραία η βοήθεια. Βρέθηκα δεύτερα ακόμα. Ζόπουλος, το χασκρίν βγαίνει ο Κονταρίνης. Τελειώνει άσχημα η φάση. Μασουράκης τρέχει από το κεντρικό διάδρομο, έχει επιλογές. Ωραία είναι ο Λουκ Πετράκος. Πάρε βάλε 13-19. Και η Γουτ σαν να ξεφεύγει σιγά σιγά. Καμπόσος και τον Μποτσάκος να πάρει χέρι με χέρι. Μποτσάκος Καμπόσο, φάουλ του Πετράκου στη συνέχεια, ο οποίος ήταν δύσκολο και να συγκρατήσει τη φορά του. Μποτσάκος. Τον Καμπόσο, σφαιρός διάδρομος, το παλαιά συνήθως τα έχει. Τώρα ο Γιωβάνης έχει τον τρόπο να τον αντιμετωπίσει. Μασουράκι στο τρέιλερ του Χανιώτη, πάλι του Καμπόσου δύο βολές. Ωραία φάση στο transition για τους φιλοξενούμενους. Πρώτο φάουλ και για τους Pink Paper στη δεύτερη περίοδο. Ζόπουλος Φανίδης υπό καλές προϋποθέσεις και στη σίδερο. Νιώτης πρώτος στο ανοιχτό γήπεδο. Κόβει ο Μποτσάκος. Άλλη άμυνα. Πάλι του Χανιώτη. Δεύτερο Χανιώτη, οπότε τον Στεφόπουλος να μπει στο μάτς. Μποτσάκος. Κονταρίνης απέναντι στον Στεφόπουλο. Προστατεύει ωραία την μπάλα και θα βάζει το καλάθι. 15-20 από τον Χάρη. Από τα σημαντικότερα επιθετικά όπλα αυτής της ομάδας. Λίγος αστοχή στην άλλη πλευρά. Ο Μποτσάκος θα κατεβάσει. Ο Κονταρίνης να υπάρχει αυτή θα είχε μεγάλο ρίσκο. Ο Θανίδης. Καμπόσος. Στο δευτερόλεπτα. Καμπόσος. Προσπίζει, πάσα για τον Κονταρίνη. Τελειώνει ο χρόνος, προλαβαίνει όμως ο Χάρης και δίνει άλλη μια λύση στην ομάδα την οποία πλησιάζει στο καλάθι. Ζέγκος, πας στο low post και παίρνει το maximum ο Θοδωρής. Άμεση απάντηση για την Πούτ, 17-22. Να ετοιμάζεται να μπει στο μάτι και ο Θεοδόρου. Και θα δικαλασίσει τον Ζέγκο όμως. Επομένως η αλλαγή θα γίνει στην επόμενη διακοπή. Ο Σακής επιστρέφει για τους Pink.
Ανάσες για τον Ορφανίδη. Εμείς ο τρίποντος του Τζέγκου. 17-23. Ο Τζάκος. Και στα σκριν, πέρασε ο Μποτσάκος και έβαλε και το καλάθι. Καλή προσοχή το μαρκαρισμά του. Γιωβάνης. Παίρνει στον Καμπόσο, γυρνά προς την baseline. Νέο goal foul. Τον Ανδρέα Γιωβάνη. Το μέτρησε το καλά. Έμεσα τρίποτα από τον συνονόματο. 19-24. Ο Τσάκος. Υπάρχει πάλι στην αλλαγή. Και το Πετράκος να σηκωθεί ψηλά και να τον σταματήσει με φάουλ. Δύο βολές. Στον Δωρίμπο Τσάκο. Ένα φάουλ στα πρώτα 3,5 λεπτά της δεύτερης περίοδου, από 3 για κάθε ομάδα. Μέσα η πρώτη βολή την θα υπερφτάνει και αυτό τους 20 πόντους. Μέσα και η δεύτερη, 21-24. Κοντομίχος τώρα σε Κονταρίνη. Ποιος ήταν εξαιρετικός όσο αγωνίστηκε. Θεοδόρου. Τράκος μαρκαρίστηκε, έδωσε σπουδαία πάσα για τον Πετρόπουλο που χάνει εύκολο καλάθι. Μάχη για την κατοχή πήρε ο Ζιζόπουλος, ο Καρασακής. Κακής. Οργανωμένη επίθεση τελικά. Ο Τσάκος. Πέρασε ο Θοδωρής, παραλίγο εκεί να σκοράει αποσιακά. Θεοδόρου. Λιράκης. Μαντεύει απέναντι τον Γιωβάνη. Σεχόπουλος. Καλό τον Κοντομίχο χαμηλά. Δεν έχει άλλο να δώσει πλέον η γηπέδουχος ομάδα και που νομίζω πως έχει τον τρόπο να το εκμεταλλευτεί αυτό. Διαφορά στους 7, 21-28. Ο Τσάκος. Καλωματικό τώρα και για την Χουτ. Ο Ζέγκος περνά στη θέση του Πετράκου. Καμπόσος, μέσα στον Γιωβάνη, πέρασε όμορφα με τη σταυρωτή. Μία δευτερόλεπτα ακόμα. Σακής. Μίχος. 3-2-1. Σακής. Νομίζω δεν προλάβε, πράγματι. Νίξη χρονοεπίθεσης. Κυρία για την Χουτ να διευρύνει το προβάδισμά της. Σουράκης. Τα Γιωβάνης. Ο Ζέγκος. Πόπουλος. Ξεκάθαρο μισμάτς. Τζάμπον. Και η μπάλα παραμένει στη Χουτ. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο πλέον του πρώτου μισθρόνου. Ελέγχει την κατάσταση χωρίς ωστόσο να ενθουσιάζει με την απόδοσή της για την ώρα. Την Πέιπερ αρκετά σκληροτράχυλο.
7. Ο Ντομίχος, γρήγορη επίθεση, αλλάζει χέρι. Ίσως να λύσει την προσπάθειά του και ο Στεφόπουλος, η άμυνα πάντα βγήκε. Μασουράκης, Θεοδόρου. Τρέκος. Πάνε θέλει να στρέψει. Καλή άμυνα. Το δευτερόλεπτο ακόμα. Λάθος, Καμπόσος κλέβει. Περνάκια τον Θεοδόρου με σταυρωτή. Καμπόσος θα πάει για το coast coast. Όχι, πασάρι στον Μποτσάκο και δικαιώνεται με assist για το 23-28. Δύο ακόμα πόντι για τον Θοδωρή Μποτσάκο. Τέκος με το ωραία χωρίς την μπάλα. Πάρει το κίνηση. Κονταρίνη στη θέση του Καμπόσου. Λάφκας στη θέση του Γιωβάνη. Και ο Σαρίς στη θέση του Μασουράκη. Ζέκος. Να περάσει από δεξιά, φάουλ του Καραΐσκου. Κακό φάουλ. Θέλει στην γραμμή των 4,5 μέτρων τον Τζέγκο. Συνήθως πολύ αξιόπιστος από εκεί. Δύο στις δύο. 23. 30. Καραΐσκος Καρκής απέναντι στον Λάφκα. Στην καλύτερη ισορροπία του 14 ακόμα το Τάκος. Κοντομίχος, high low κατάσταση, Κονταρίνης, ωραία κίνηση. Έχει ιδανικό στο τελείωμα. Δέκος δίνει στον Θεοδόρου. Καναζέγκος για τρίτη στο ανοιχτό γήπεδο. Τελευταίο τρίλεπτο. Ο Τσάκος πέρασε την μπάλα γύρω από την μέση. Έβαλε το καλάθι. Το Χόπουλος αμυντικό rebound. Θεοδόρου. Ωραία. Για τον Σαρή μπερδεύει την άμυνα. Λέει όμως η άμυνα του Κοντομίχου. Ο Σαρής επιμένει και συνεχίζει το δεύτερο χρόνο. Ο Τσάκος. Το Μίχος. Καραΐσκο. Καλή πάσα. Καλάθι από τον Κονταρίνη. Σπουδαία πάση για το Pink Paper που εκφέτει εδώ την Κουτ. 25-30. Εξαιρετική γηπεδούχη. Κέρδισε το φάουλ και θα εκτελέσει βολές μετά το time out όμως που έχει καλέσει η Hood. Επιστροφή για το τελευταίο δίλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Σακής 26-30. Σακής, Καραΐσκος, Ορφανίδης, Κονταρίνης και Κοντομίχος από τη μία. Θεοδόρου, Ζέγκος, Σαρής, Λάφκας και Στεφόπουλος για τη Hood. Μια στις δύο βολές, ριμπάουνα τον ίδιο όμως. Και η μπάλα που κάνει το Χατήρι. Θυσιάζει κι άλλο η Pink Paper. 28-30, Θεοδόρου ξεφεύγει με ρίσκο όμως. Λάφκας. Ανά Θεοδόρου. Ζέγκος. Παραμένει μακριά από τον καλό της αυτό. Ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικές οι απουσίες.
Κατσούρη και Καραγιαννίδη. Σαν να έχει αποδιοργανωθεί κάποιος. Είναι βέβαια πολύ καλή και η αμυντική λειτουργία του Φέιπερ. Το Μίχος ψάχνει πάσα. Συγκληρώνει το κλέψιμο ο Ζέγκος, 3-2. Θεοδόρου δεν βιάστηκε, ο Ζέγκος γυρνά όμορφα προς το καλάθι. Έτσι το Λάφκας να επιμείνει και ήρθε η ώρα για το πρώτο τρίποντο του Σαρί. Αλλά δεν μπαίνει. Νέα ευκαιρία για ισοφάριση ή ακόμη και για προβάδισμα. Καραΐσκος με Eurostep. Πάρει φάουλ. Λάφκα, ο οποίος προσπάθησε να στηθεί εκεί για να εκμεύσει το επιθετικό. Δεν τα κατάφερε όμως. Δυο βολές λοιπόν για τον Καραΐσκο. Άισα η πρώτη. Σακίς το screen. Λέω και το drive μπροστά το Pink Paper. Σπουδαίο πρώτο εμίχρονο από την ομάδα του Γιώργου Καμπόσου. 30 δευτερόλεπτα. Ζέγκος Σαρίς για 3. Ρίσκος. 3 δευτερόλεπτα απομένουν. Δευτερόλεπτα διαστούμε λίγα. Καραΐσκος, Σακίς. Θα πάρει την ευθύνη, αστοχή στο τρίποντο. Λάφκας, Σαρίς. Κόβει. Ο Κοντομίχος πριν η μπαλά φτάσει στον Ζέγκο. Κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Pink Paper 31, Hood 30. Επιστρέφουμε. Πίσω στις θέσεις μας ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα σε Pink Paper και Hood. Σκληρό καρύδι από την Pink Paper. Έχει βάλει πολύ δύσκολα στη Hood. Ίσως τα πιο δύσκολα που της έχει βάλει η ομάδα μέχρι στιγμής στο Summer. Να δούμε τώρα για ποιον είναι η πρώτη κατοχή. Για τους Pink. Ορφανίδης, Αρχής, Κοντομίχος, Καραΐσκος και Κονταρίνης για τους γηπεδούχους. Από την άλλη πλευρά Λάφκας, Χανιώτης, Μασουράκης, Ζέγκος και Θαρίς. Καραΐσκος ψάχνει επιλογή και τον Κονταρίνη. Καλή προσποίηση. Φάουλ του Χανιώτη. Τον έχει βρει άθελά του στο πρόσωπο, αν δεν κάνω λάθος. Πολλά καλά όμως. Καραΐσκος. Σακίς. Και πάσα. Έξτρα είναι για τον Ορφανίδη. Μέσα. 34-30 υποδειγματική επίδεση του Pink Paper. Σαρίς. Ελεύθερος όμως. Έχει ευκαιρία. Σαρίς επιμένει. Και τώρα συνδέεται. Πρώτο. 34-33. Καλό νέο αυτό για τη Hood. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρει ρυθμό ο Γιάννης Σαρίς. Κατσικής. Βάζει το ρυκόψιμο του Κολέτη. Του Κολέτη λέω. Κολέτης εδώ μεταξύ είναι στην εξέδρα και παρακολουθεί. Καραΐσκος, θέλω να πω. 17 δευτερόλεπτα Σακίς. Ο δύο Λάφκας. Η μπάλα είναι για τη Hood. Σαρίς. Λόμπα. Καλή overplay άμυνα. Κλείβει ο Κονταρίνης. Καραΐσκος. Ο Φανίδης βιάζεται,
Καραΐσκος, Καλυπάσα, Κοντομίχος. Υπάρχει χρόνος ακόμα, 8 δευτερόλεπτα, Σακής από τα 7.5. Παραμένει το 34-33, έπειτα από ένα δίλεπτο το δεύτερο ημίχρονο. Μασουράκης δίνει το σύστημα. Μασουράκης, Αρίς, 10, corner 3. Μασουράκη αλλοιώσει την προσπάθειά του. Ο Κοντομίχος, άλλη μια εξαιρετική άμυνα. Λάβκας είναι ξανά εξαιρετικός στα μετόπιστεν. Σα στόπερ κωδική με το πόδι. Σακής είναι επαναφορά. Καλή η πάσα για τον Κοντομίχο. Δύσκολο το έργο το απέναντι σε δύο. Μασουράκης 3-2, επιλέγει τον Τζέγκο, υπάρχει φάουλ. Καλό φάουλ. Καραΐσκο είναι ο λάθος. Μόλις το πρώτο στην τρίτη περίοδο. Τζέγκος θα συνεργαστεί με τον Χανιώτη. Περάσει την μπάλα και τη βοήθεια του Κονταρίνη. Το φάουλ είναι από τον Σακή. Το σηκώνει το χέρι. Δύο βολές για τον Δημήτρη Χανιώτη. Ο Χανιώτης, ο οποίος ήταν ένας από τους 5 παίκτες με διψήφα αριθμό πόντων στο Game 1. Στο 10, κατέβασε και 8 rebound και 2 στα 5 τρίποντα. Οι ψήφους ήταν και ο Σαρίς και ο Πετράκος και ο Καραγιαννίδης και ο Τζέγκος. Μένες οι βολές. Βάλω στα χέρια του Σακή. Καραΐσκος. Κοντομίχος. Καραΐνη στο χαμηλό πως. Πέρασε η πάσα. Στο χείο Κοντομίχος. Τζέγκος, Μασουράκης, Ερίσκο η πάσα. Δεν θα περάσει. Σακής. Γρήγορος ο ρυθμός πέρα από Μάρς. Σακής κάνει μια βόλτα στη baseline. Κακή πάσα, θα κλέψει ο Μασουράκης. Σαρίς. Πάσα πίσω από την πλάτη, εξαιρετική. Και ο Τζέγκος δίνει ασίστ για τον Μασουράκη. Σπουδαία φάση εδώ. 34-35. Το Pink Paper του αξίζουν πολλά, πολλά συγχαρητήρια για αυτή την ουδέα προσπάθεια που κάνει. Το κάνει μεγάλη ευκαιρία ο Κονταρίνης. Κάνει μέσα στον πάγκο για αλλαγή. Σαρίς. 3 από τα 7. Μέσα. 34-38. Time out των Pink Paper. Σε λίγο και πάλι μαζί. 6 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για το φινάλι και της τρίτης περίοδου. Στο συν 4 η Hood. Κατοχή για τους Pink. Ο Τσάκος για πρώτη φορά το δεύτερο μήχρονο. Καραΐσκος για τον Μιχανίδη. Ο Τσάκος ξανά 7 δευτερόλεπτα. Είναι καλύτερα η άμυνα της Hood. Φάουλ τον Μασουράκη. Ψιλοαχρίαστο νομίζω. Καμπόζος ελεύθερος. Έγκλημα και τιμωρία. Και στον πόντο η διαφορά και πάλι. Είπαμε θα πουλήσουν πολύ ακριβά το ζωμάρι τους. 37-38. Χανιώτης για την απάντηση που το βάζει. Αλλά έχει βρει στην πίσω πλευρά του ταυτό. Ο Τσάκος. Καμπότσου, Καραΐσκος τώρα. Γυρέτσι στην περιφέρεια. Ο Τσάκος στα 6. Θα παίξει ξενασμένα με τον Λάφκα. Και παραλίγο να πάρει το μάξιμο. Φάουλ του Τόλι. Δύο βολές για τον Μποτσάκο.
Τρίτο ομαδικό για τη Hood, δύο έχουν την παιδούχη. Όχι, το προκάλλον εκεί από τον Μποτσάκο με φάουλ όμως. Την ίδια ώρα στο Μπασκετάκι Αρένα, ένα τρίλεπτο πριν τελειώσει το παιχνίδι, η Deportivo προηγείται 52-65 τη Σέρκη, ενώ το Black Mamba από ό,τι φαίνεται ισοφαρίζει σειρά με τη Lion με 75-65 λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Παπανίδης είναι ο Γαμπρόσος, Μποτσάκος, στα 5 δευτερόλεπτα. Πρέπει να περάσει ανάμεσα από δύο. Πολύ πολύ δύσκολο αυτό που κήρυξε, θα χρειαστούν βήματα. Μασουράκης, Σαρίς. Τρέχοντας γίνεται τα σκριν. Εργάζεται με τον Χανιώτη, Λάφκας, Μασουράκης, Πόβιο Καραΐσκος. 4 δευτερόλεπτα για την Κούτ. Σταρίζει για τον Λάφκα. Ο Τσάκος κόβει. 3 δευτερόλεπτα τώρα. Τον φορά από την baseline. Για τρεις! Τεράστιο σούτ του Μασουράκη για το 37-41. Μπόσος για το κόψιμο του Ορφανίδη, Χουτ κλέβει. Σαρίς, Τζέκος βρίσκει με κάποιο τρόπο τον Μασουράκη και ο Χανιώτης κόβεται από τον Μποτσάκο. Μεγάλη άμυνα. Εθνιδιασμός για το Σπινγκ. Αστοχή ο Ορφανίδης μαζί με τον Λάφκα. Είναι με τη Χουτ, δεν έχω καταλάβει αυτή τη στιγμή. Είναι φρενήρης ο ρυθμός. Συνεχόμενες άστοχες επιθέσεις τώρα κατέρωθεν. Λάφκας είναι παντού. Τζέγκος από κοντά. Το χάνει πάνω Καμπόσος. Νταρίνης. Δεν το ρυθμό. Τσάκος για να προσαρμόζεται. Καμπόσος, πάλι το Μασουράκι. Παραδέχεται σκόμενο στο χέρι. Ώρα για αλλαγές για την Hood. Μασουράκης και Σαρίς θα πάρουν ανάσες. Πετράκος και Θεοδόρου επιστρέφουν. Λιγότερο από 3 λεπτά ακόμη στην τρίτη περίοδο. Κρίσιμο σημείο του μάτς τώρα. Καμπόσος στάζει, ο Νταρίνης παίρνει θέση χαμηλά. Καμπόσος για 3 από την πίεση του Λάφκα στο κι. Τριβάνω όμως τον Νταρίνη και έρχεται ο Καραΐσκος να τελειώσει σωστά τη φάση. 39-41. Δέρβι καλά κρατεί τον Άγιο Νικόλα ο Πετράκος τον Ασμέναν. Άμυνα με φάουλ του Καμπόσου. 2 βολές για τον Άρη Πετράκο. Τέταρτο ομαδικό και για τους γηπεδούχους. Όλα τα φάουλ θα οδηγούν στη γραμμή των 4,5 μέτρων. Πάμε πρώτα σε ένα time out. Εύστοχη η πρώτη του Πετράκου. 39-42. Το σίδερο η δεύτερη.
Κασακής. Τσάκος. Θα βρωθεί για τον Καμπόσο, υπό καλές προϋποθέσεις θα το έχει εκείνος. Παίρνει όμως το rebound. Νέα ευκαιρία, Καμπόσος. Εκεί ξανά, Τσάκος το rebound. Δεν θέλει να αποστάρει τον Σακή. Θεοδόρου του δίνει το σουτ και το πληρώνει. 39-45, σημαντικό καλάθι αυτό. Ακόμη 100 δεύτερα στην τρίτη περίοδο. Σακής. Πόσο. Την τρίπλα, κοντομίκο στα 8. Σακής πάει σε drive, τον Κούμπιο, Λάφκα, ψηλά. Ζέγκος στον εφημιασμό. Απέναντι στον Καμπόσο και τον Λάφκα. Παρακώ στην μπάλα, κατοχή είναι για τους Pink. Μένει τους 6 πόντους η διαφορά. Ο Τσάκος. Ρένσον Λάφκα. Πάρει τρίποντο ο Τσάκος. Δεν ήταν καλό. Γιωβάνης το ριμπάν. Γιωβάνης Θεοδόρου Ζέγκος. Ο Τσάκος και Λάφκας. Ο Πατσάκα. Ο Ζέγκος κρατά την ισορροπία του. Πιέζει ο Καμπόσος και του παίρνει την μπάλα. Καμπόσος. Θα βρει στήριγμα. Κοντομίχος Καστή. Σακής. Με δύο πάσες φτάνουν σε καλάθι. Να μείνει χρόνος για ακόμα μια επίθεση στον γηπεδούχο. Να δούμε πρώτα αυτή τη σκουρ. Λίγος έχει δει το ρολόι, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Γιωβάνης, ελεύθερος για τρεις. Κακό σουτ, φάουλ από κανέναν. 5 δευτερόλεπτα για τους Pink. Ο Τσάκος, Ζιζόπουλος στη λήξη, άστοχος για τρεις, τέλος και στην τρίτη περίοδο. Team Paper 41, Hood 45, έχει δρόμο το μάτς ακόμα. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά στον Ιωνικό Λαό. Θα ξαναγίνει η επαναφορά. Πεντάδα για τη Hood με Θεοδόρου Ζέγκο, Πετράκο, Γιωβάνη και Λάφκα. Καμπόσος, Κοντομίχος, Μποτσάκος, Σακής και Ζιζόπουλος στην πεντάδα του Team Paper. Ζέγκος από κοντά το χάνει. Θα δεχτεί και τεχνική ποινή για την αντίδρασή του. Υπάρχουν παράπονα. Ζόπουλος, ο Καμπόσος, ο Τσάκος, λιώνει ο χρόνος, ο Τσάκος με το δεξί, άλλη μια καλή άμυνα του Λάφκα, άλλο ένα rebound από εκείνον, Πετράκος, Θεοδόρου, μόνος του για τρεις, όχι, και rebound, ο Σακής. Καμπόσος. Σακής. Και έχει ανεβάσει την ένταση στην αμυνά της. Σακής, Καμπόσος. Το ζήγησε, αλλά το έχασε ξανά.
Γιοβάνης, ο Ζιολάφκας. Φάουλ τώρα από τον Κοντομίχο. Από ένα για κάθε ομάδα στο πρώτο 1,5 λεπτό της τέταρτης περίοδου. Στον Πετράκο. Τράκος για δύο. Δεν σου κάνει το χατήρι μπάλα από τον Μίχο Σέρμα. Σύρμα για φάουλ. Ο Τσάκος. Τα δευτερόλεπτα. Μάτς πιέζει. Καμπόσος κρατά. 5 δευτερόλεπτα. Κοντομίχος στάζει. Τελεία στο χ. Ράντο Πετράκου. Πολύ σκεφτικά οι ομάδες. Οι άμυνες πρωταγωνιστούν στα τελευταία λεπτά. Πετράκος πάτησε καλά. Δεν σταμάτησε. Του Ζέγκου. Είναι έξαλλος. Έχει αρκετή ένταση τώρα. Τρίτο ομαδικό για την Χουντ νωρίς. Μετά την περίοδο. Αρχίζει να οργανώσει. Επιστρέψει και ο Κονταρίνης και βάζει καλό σκριν. Πέρασε ο Σαχής. Σκόραρε ο Σαχής. 43-47. Αρνούνται να παραιτηθούν οι γηπεδούχοι. Βάνης Πετράκος γρήγορο από το βήμα. Φάουλ του Ζιζόπουλου. Δεύτερο για τους πίνκ. Ανήσυχος ο coach Πατσάκας, πάντα όρθιος στον πάγκο του δίνει οδηγίες. Ζέγκος. Άλλο τρίποντο του Θοδωρή για το ΣΥΜ 7 τώρα. 43-50. Έχει πέσει μεγάλο βάρος σήμερα στον Ζέγκο, είναι η απουσία και του Καραγιαννίδη και του Κατσούρη. Αρχίζει για τον Καμπόσο. Ένας Αρχής, ο Κονταρίνης κλειδώνει τον Γιοβάνη και του βάζει το καλάθι. 45-50 φλερτάρει με την τεχνική ποινή. Τελικά τεχνική ποινή θα δεχτεί ο Πάγκος τον Πέιπερ, έχω την εντύπωση. Έχω μια βολή στη Χουλ τώρα. Θα συνεχίσουμε αυτή να ήταν η τελευταία ένταση στο παιχνίδι. Πέντε-πενήντα-ένα. Το σκορ. Πετράκος. Ζεγκός. Θεοδόρου, ο Κλίση. Δεύτερο δικό του τρίποντο και έρχεται σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Η Χουτ ξεφεύγει με 9. Και τα πράγματα δυσκολεύουν για τους Pink Paper, οι οποίοι καλούνται να αντιδράσουν και πάλι οι Σαχείς. Ωραία πάσα Κονταρίνης δεξιλέια. 47-54. Σπουδαίο μας στον αγιονικό λαό. Θεοδόρου. Αλλά στον Τζέκο. Κανιώτης για τρεις.
14 δευτερόλεπτα. Γιωβάνης, καλή άμυνα του Καμπόσου. Έχει δώσει πολύ τιμές βοήθειες ο Γιώργος, παρότι δεν είναι τόσο εύκολος που στο αποτέξει 75 όσο άλλες φορές. Εδώ στον εφηδιασμό του Pin Paper ο Σακής θα δεχτεί μεγάλο στόπ. Ποιον? Το Χανιώτη, καταλαβαίνω σωστά, δεν είμαι σίγουρο. Σακής, πολλοί χρόνος. Κονταρίνης, Καμπόσος, έξτρα πάσα. Καραΐσκος προσποιείται, σκαστή πάσα, Κονταρίνης, όχι. Χανιώτη στο rebound. 5 λεπτά ακόμη στον Άγιο Νικόλαο. Πετράκος, αστοχή, υπάρχει φάουλ όμως. Από τον Ορφανίδη, δύο βολές για τον Πετράκο. Τρίτο ομαδικό και για τους Pin Paper. Τα 55. Καραΐσκος. Ορφανίδης. Για τον Σακή, ο Καμπόσου για τρεις, όχι. Εδώ το rebound. Τρεις και ο Σαρίς στην πετάδα. Τζέγκος. Παίρνει χέρι με χέρι. Δεν είναι μόνος του. Ζέγκος θα πάρει την ευθύνη και θα στοχίσει. Παραμένει το 47-55. Σακής φτάνει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει φάουλ, βγάζει την άμυνα. Ο Σαρίς. Σαρίς πάει κοντά. Δεν το στοχίζει, είναι αλήθεια. Και αστοχή, Καμπόσος. Καστή πάσα στο τρέιλερ του Κονταρίνη. Νέο καλάθι από τον Χάρη, ο οποίος κάνει σπουδαία εμφάνιση απόψε. 49-55. Refuse to lose. Η Pink Paper. Κλέβει ο Κονταρίνης. Ψέματα, ο Ορφανίδης κλέβει. Ο Κονταρίνης είναι μόνος με το καλάθι. Και όχι που θα το είχαν. 51-55. Η αντίδραση, η νέα αντίδραση μάλλον των Pink Paper είναι γεγονός, η διαφορά πέφτει στους 4. Πάμε σε time out. 3:47 ακόμη για να δούμε αν η Hood θα πάρει αυτή τη δεύτερη νίκη που χρειάζεται για την πρόκριση στα quarter finals ή αν τελικά οι Pink Paper θα ανταμυθούν για αυτή την εξαιρετική προσπάθεια μέχρι στιγμή στο match και θα ισοφαρίσουν τη σειρά. Κράκος αστοχή, Σακής κατεβάζει. Καλή ρακέα. Σακής αλλάζει κατεύθυνση, αλλά τελειώνει άτσαλα τη φάση, σαν να γλίστρησε η μπάλα από τα χέρια του. Σαρί Ζέγκος. Για τον Σαρί, ο οποίος δεν το σκέφτηκε δευτερόλεπτο. Χάνει όμως το τρίποντο. Και οι Pink Paper έχουν νέα ευκαιρία να μειώσουν τη διαφορά κάτω από τους 4. Ένα φάουλ έχουν να δώσουν και οι δύο ομάδες στον χρόνο που απομένει. Καμπόσος για τρεις. Έρπολ. Παρτιασμένος Γιώργος Καμπόσος. Ένα στα πολλά απόψε. Τετράκος. Πόσο τελικά στον Χανιώτη και την βοήθεια. Μεγάλη άμυνα, άλλη μία. Σακής. Καραΐσκος για τρεις. Το σίδερο μπάλα και παίρνει ύψος, κατεβάζει Θεοδόρου. Γιέζι Ορφανίδης.
Τζέκος. Μια καλή άμυνα, ο Σακής που παίρνει το πορτοφόλι. Ο Καραΐσκος για τον Αρφανίδη. Καραΐσκος. Ναι, ο χαμένο λέει up. Τζέκος. Σαρίς πάει στην επαφή. Καλάθι όλοι που φάλουν. Δυο φωλίες για τον Γιάννη. Πάρα πολύ δυνατό μάτς, πολύ δυνατά μαρκαρίσματα και στις δύο πλευρές. Τέταρτο μαλλικό των Pink Paper. Που θυμίζω έχει τρία. Εντύπωση ότι οι Pink Paper πρέπει να εμπιστευτούν λίγο παραπάνω τον Φανίδη, ο οποίος έχει χαθεί καθώς από την επιθετική λειτουργία της ομάδας του. Μπορεί να βοηθήσει πολύ. Πάνω το Καμπόσος, 51-55 το σκορ. Μπήκαμε στις ειδικές καταστάσεις, τελευταίο δίλεπτο στον Άγιο Νικόλαο. Ο Σαρίς πέσει σπουδαία άμυνα και θα βάλει και το lay-up. 51-57 αυτό είναι ένα καλάθι που ίσως να κρίνει την πρόκριση. Πάμε σε time out. 1:40 στο ρολόι. 91-57 το σκορ. Δύο τρίποντα μακριά από την ισοφάριση. Pink Paper 14 είναι η επίθεση. Νταρίνης. Καραΐσκος. Ποιος θα πάρει την ευθύνη τώρα? Καραΐσκος, αλλαγές στα μαρκαρίσματα, πολύ καλή άμυνα του Χανιώτη. Σημαίνει Καραΐσκος, υπάρχει φάουλ όμως, κερδισμένο για τη Χουτ και αυτό σημαίνει πολλές. Πολύ σημαντικό τώρα να πιέσει το μία βολή για να μεγαλώσει η απόσταση στις τρεις κατοχές. Είναι και 28 πλέον για το τέλος, Χανιώτης μέσα. 1.58, Χουτ πλησιάζει πάρα πολύ κοντά στους 8 της καλοκαιρινής Μάστερ. Μία στις δύο, Καμπόσος το rebound. Γρήγορα καλά θα ψάξουν λογικά η Pink Paper. Ενέμουν τα περιθώρια, βιάζει η κλεψίδρα. Καραΐσκος. Και δεν μπαίνει, αλλά μπαίνει και βγαίνει. Πίστευτα, πως εδώ ο Ζιζόπουλος ανανέωσε. Καμπόσος από τα 10. Ούτε αυτό. Χανιώτης στο rebound και νομίζω ότι κάπου εδώ όλα τελειώνουν. Που δεν έχει κανένα απολύτως λόγο να βιαστεί τώρα, θα παίξουμε τον χρόνο. Τζέκος. Χανιώτης εξετάζει επιλογές, μπάλα στη weak side. Πετράκος για 3 μέσα. Πολύ καλό και το κόψιμο του Λάφκα, ο οποίος τράβηξε την προσοχή της άμυνας εκεί. 51-61, πρώτο διψήφιο προβάδισμα στο παιχνίδι, μόλις μισό λεπτό πριν το τέλος του. Καραΐσκος στο πόδι του Ζέκου η μπάλα. Το χρονόμετρο από τα 11 στα 14. Pink Paper, πραγματική κατάθεση ψυχής απόψε. Το τελικά τελευταίο τους παιχνίδι στη σεζόν. Αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια. Κανείς δεν περίμενε ότι θα είναι τόσο μα τόσο ανταγωνιστική. Έφτασαν κοντά στο 1-1, ίσως και να το άξιζαν, που δεν έπαιξε σύμφωνα με τις δυνατότητες σήμερα. Έχει όμως την ποιότητα να κερδίζει ακόμα και στο κακό της βράδυ. 51-61 λοιπόν. Και η Χουτ θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της που θα προκύψει από το ζευγάρι lineman Black Mamba. Εκεί η σειρά ισοχαρίστηκε. Αυτά από εμένα, αυτά από τον Άγιο Νικόλαο. 51-61 τελικό σκορ. Καλό βράδυ σε όλους.